Άλλη μια συζήτηση για την πανδημία και τα όσα αντιμετωπίζουμε με δύο υγειονομικούς, τον Γιώργο Σιβέρη, γιατρό στο νοσοκομείο Αττικών, που είναι και νοσοκομείο αναφοράς για την νόσο COVID-19, και τον Κωνσταντίνο Κύρλα, που είναι γιατρός νοσοκομείο της επαρχίας στην Πρέβεζα, διότι βλέπουμε και αυτά που συμβαίνουν στην Καστοριά και το μυαλό μας είναι και στην επαρχία που τα προβλήματα εκεί είναι πάρα πολύ σοβαρά. Καλώς ήρθατε. Γιώργο, να ξεκινήσουμε μαζί. Και η κυβέρνηση πλέον σιγά σιγά αρχίζει και μας λέει ότι είναι ουσιαστικός ο ρόλος των μονάδων εντατικής θεραπείας. Χρειαζόμαστε πάρα πολλές, έχουμε πολύ πιο κάτω από τον αριθμό που θέλουμε. Τι γίνεται, πώς θα τα αντιμετωπίσουμε τα πράγματα? Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς και ως Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, και όποιος το ψάξει μπορεί να το βρει, είχαμε κάνει πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες εδώ και 4 χρόνια για τις ελλείψεις σε κλίνες ΜΕΘ. Σας παραπέμπω ειδικά σε μια καταγγελία που είχαμε κάνει το καλοκαίρι του 2017, η οποία έλεγε ότι 30 διασωληνωμένοι ασθενείς περιμένανε για να βρουν κρεβάτι. Καταλαβαίνετε ότι τώρα με την πανδημία τα πράγματα αλλάζουν. Αν πάρουμε τα ίδια στοιχεία, αυτά δηλαδή που είπε και ο κύριος Τσιόδρας στη συνέντευξη τύπου, θα δούμε ότι το 5% χρειάζεται οπωσδήποτε κλίνη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Θα δούμε επίσης ότι με βάση τη δήλωση του κύριου Κοντοζαμάνη, αυτή τη στιγμή διαθέτουμε 210 κλίνες ΜΕΘ για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, και οι 70 από αυτές είναι ήδη γεμάτες. Δηλαδή, τώρα είναι το 1/3 ήδη γεμάτο. Γι' αυτό εμείς αυτό που τονίζουμε, και επειδή δεν γνωρίζουμε, ξέρετε, και επιστημονικά πώς είναι η πορεία νόσου του κάθε ασθενή, δεν είναι απαραίτητο ότι όποιος μπαίνει σε μια ΜΕΘ σε 10 μέρες θα αποσωληνωθεί και θα ακολουθήσει ο επόμενος. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι χρειάζεται να γίνει ακόμα πιο δυνατό, ακόμα πιο επίκαιρο το αίτημα της Ομοσπονδίας μας και των νοσοκομειακών γιατρών για άνοιγμα νέων κλινών ΜΕΘ και για επίταξη των κλινών ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, που σε αυτή τη φάση, αντί η κυβέρνηση να τις επιτάξει, τους δίνει και δωράκια. Για όποιον δεν το γνωρίζει. Γιατί δεν προχωράει, κατά τη γνώμη σου, και στην ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και στην επίταξη των ιδιωτικών μονάδων? Είναι ένα αίτημα που έχει ακουστεί χιλιάδες φορές. Γιατί υπάρχει μέσα στη μέση ο παράγοντας κέρδος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ βγήκε ο κύριος Κοντοζαμάνης και λέει είναι ιδεοληψία οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Αυτή είναι η απάντηση, και το λέω γιατί βγαίνουν και διάφορα, δεν ξέρω, μανδραβελοειδή, εγώ θα τα χαρακτήριζα, δημοσιογράφοι της συμφοράς, και λένε ότι η επίταξη ή αυτά που προτείνουμε να γίνουν είναι κάτι σαν κομμουνισμός. Δηλαδή και η Ιρλανδία έχει κομμουνισμό που έκανε επίταξη, ή ακόμα και το άρθρο του συντάγματος που προσκυνάνε είναι... Το άρθρο 22, αν δεν κάνω λάθος, που λέει για επίταξη σε περιόδους που ο κόσμος το έχει ανάγκη ή υπάρχουν έκτακτα φυσικά ή άλλα τέτοια φαινόμενα. Είναι ιδεοληψία αυτό? Πρέπει να γίνει τώρα, γιατί αλλιώς θα θρηνήσουμε ζωές. Εμείς αυτό έχουμε να δηλώσουμε στον κόσμο, και να το ακούσει και να παλέψει μαζί μας γι' αυτό. Πάμε και στην Πρέβεζα. Κώστα Κύρλα, η κατάσταση στην Καστοριά, δηλαδή σε ένα περιφερειακό νοσοκομείο, είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουν κλείσει αγροτικά ιατρία, συγκεντρώνουν αγροτικούς γιατρούς για να βοηθηθεί η κατάσταση. Τι θα γίνει στην επαρχία, για παράδειγμα, στη δική σου περιοχή, αν τα κρούσματα είναι πολλά και χρειαστούμε ένα νοσοκομείο όπως σε αυτό που εργάζεσαι? Καταρχάς, να σας καλησπέρισω κι εγώ εδώ από την Πρέβεζα. Να πω ως προς το ειδικό θέμα τώρα που με ρωτάτε, το οποίο είναι και σημαντικό, ότι στο τέλος όταν αυτή η μάχη, αυτός ο πόλεμος, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, ολοκληρωθεί και κάνουμε τον απολογισμό, ουσιαστικά αυτό το οποίο θα μετρήσουμε είναι πόσους συμπολίτες μας θα έχουμε χάσει από αυτήν την πανδημία. Άρα λοιπόν θα πρέπει να... Ο απολογισμός θα είναι τελικά πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Αυτό, για να μπορέσουμε να το πετύχουμε, δηλαδή να έχουμε την καλύτερη δυνατή έκβαση, χρειάζεται ουσιαστικά σε αυτή τη φάση η πρόληψη, αλλά όμως όταν φτάσουμε σε σημείο που θα χρειάζονται να νοσηλεύουμε, που θα νοσηλεύονται περισσότεροι ασθενείς, παίζει ρόλο πόσες κλίνες ΜΕΘ θα έχουν. Εδώ πέρα στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, πρακτικά μονάδα ΜΕΘ δεν υπάρχει.
Η πλησιέστερη ΜΕΘ που υπάρχει εδώ πέρα στην περιοχή της Ηπείρου είναι στην Άρτα, που είναι περίπου 6 κλίνες ΜΕΘ, και υπάρχουν και 2 ΜΕΘ στα Ιωάννινα, στο Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων, που είναι 10 με 11 κλίνες ΜΕΘ, και άλλες 6 κλίνες ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα. Υπάρχει και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, στο οποίο υπάρχει υποδομή για ΜΕΘ, αλλά δεν έχει λειτουργήσει ποτέ, γιατί δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Και μάλιστα, εξ όσων γνωρίζουμε, εξοπλισμός από το νοσοκομείο Λευκάδας, δηλαδή αναπνευστήρες και κλίνες, έχουν μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Κάτι το οποίο προκάλεσε και αντίδραση από το Σύλλογο Εργαζομένων εκεί πέρα του νοσοκομείου Λευκάδας και από τους κατοίκους της περιοχής. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω έτσι στη σημερινή συζήτηση και το οποίο κατά τη δική μου γνώμη είναι σημαντικό, σε αυτόν τον πόλεμο τον οποίο πραγματοποιούμε με αυτόν τον αόρατο εχθρό, όπως είπε και στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν ουσιαστικά δύο σκέλη, δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο κωδικοποιημένο είναι αυτό που λένε η προσπάθεια που θα καταβάλει ο κόσμος, δηλαδή αυτό που λένε ατομική ευθύνη. Και το δεύτερο μέτωπο είναι της κρατικής ευθύνης, δηλαδή τι προετοιμασία κάνει ο κρατικός μηχανισμός σε επίπεδο υλικοτεχνολογικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού κτλ. Ως πρωτοπρώτο σκέλος, προς το πρώτο μέτωπο, δηλαδή το μέτωπο της ατομικής ευθύνης, μέχρι στιγμής αυτό το οποίο παρατηρούμε, αυτό το οποίο βλέπουμε, είναι ότι ο ελληνικός λαός, στη μεγάλη του πλειοψηφία, έχει επιδείξει μια πάρα πολύ μεγάλη ωριμότητα. Αποτέλεσμα αυτής της ωριμότητας είναι και το γεγονός ότι δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής πολύ μεγάλη διασπορά, δεν έχει επεκταθεί η πανδημία σε πολύ μεγάλο βαθμό μέσα στον ελλαδικό χώρο. Αυτό ο ελληνικός λαός το επιτυγχάνει με θυσίες, γιατί πολλοί άνθρωποι κάθονται μέσα στο σπίτι τους τηρώντας τα μέτρα και ό,τι τέλος πάντων προβλέπεται από το Υπουργείο, χάνοντας μεροκάματα, έχοντας τεράστιο οικονομικό κόστος, γιατί οι πιο πολλοί των συνανθρώπων μας και εδώ πέρα στην Πρέβεζα είναι μεροκαματιάρηδες. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομικό απόθεμα μεγάλο και μπορούν να κάτσουν μήνες ολόκληρους ή εβδομάδες ολόκληρες στο σπίτι χωρίς να πάνε για δουλειά. Και παρόλα αυτά, με τεράστιες οικονομικές απώλειες, γιατί είναι χαμηλοεισοδηματίες, ακολουθούν τα μέτρα και δείχνουν μια πάρα πολύ μεγάλη ωριμότητα. Απ' την άλλη πλευρά όμως, στο σκέλος της κρατικής ευθύνης, δηλαδή ο κρατικός μηχανισμός, δεν κάνει μια προσπάθεια αντίστοιχη αυτόν τον οποίο επιτάσσει η ιατρική επιστήμη. Δηλαδή, ναι, από τη μία ο λαός ακολουθεί τις οδηγίες των επιστημόνων και κάνουν ό,τι του λένε, αλλά από την άλλη η σημερινή κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υποτάσσεται στους νόμους της αγοράς και όχι στους νόμους της ιατρικής επιστήμης. Και να προσπαθήσω να το κάνω αυτό λίγο πιο εξειδικευμένο για να σας πω, για να δούμε τι λέμε. Παραδείγματος χάρη, εδώ στην Πρέβεζα μας έχει κατατεθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε ασθενείς που έρχονται με λίμωξη κτλ. Αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο είναι ένα σχέδιο το οποίο ήρθε κεντρικά από το Υπουργείο και εξειδικεύεται για κάθε νοσοκομείο. Στο σχέδιο αυτό εδώ πέρα προβλέπει ότι θα πρέπει οι ασθενείς οι οποίοι προσέρχονται στο νοσοκομείο με ελαφριά συμπτώματα ουσιαστικά να αποκρούνται από την πύλη. Δηλαδή να μην μπαίνουν μέσα να εξεταστούν και να απευθύνονται, ας πούμε, στο πρωτοβάθμιο δίκτυο, ώστε να μην υπάρχει μεγάλη συμφόρηση στα επίγοντα περιστατικά και αυτοί που θα είναι πιο βαριά να διεκπεραιώνονται, ας πούμε, πιο καλά και πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν το σχέδιο από επιστημονικής πλευράς λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτοβάθμιο δίκτυο το οποίο θα πρέπει να εξετάζει και να ασχολείται με αυτά τα πιο ήπια περιστατικά ώστε να αποσυμφορίζονται στο νοσοκομείο. Στην πράξη όμως βλέπουμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης αυτό το πρωτοβάθμιο δίκτυο, τουλάχιστον εδώ στην Πρέβεζα, δεν έχει στηθεί. Δηλαδή, ενώ υπάρχουν ένα σωρό αυτοαπασχολούμενοι συνάδελφοί μας οι οποίοι θα μπορούσαν να επιτελέσουν αυτό το ρόλο, δεν έχουν επιστρατευτεί ή τέλος πάντων ενταχθεί μέσα σε αυτό το σχεδιασμό. Αντιθέτως, υπάρχει ανακοίνωση και από τον Ιατρικό Σύλλογο, τον τοπικό, με οδηγία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τα ιδιωτικά γιατρία να είναι κλειστά και να εξετάζουν μόνο επίγοντα περιστατικά. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε μια αναντιστοιχεί ανάμεσα σε αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί επιστήμονες σύμβουλοι του Υπουργείου, που λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρωτοβάθμιο δίκτυο, και απ' την άλλη βλέπουμε ότι οι υποτασσόμενοι στους νόμους της αγοράς
δεν επιτάσσουν αυτούς τους απασχολούμενους που θα έπρεπε να παίξουν αυτό το ρόλο. Τώρα, πρωτοβάθμιο δημόσιο, εδώ στην Πρέβεζα πρακτικά δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι γενικοί γιατροί που κάνουν συνταγογράφηση και τίποτα άλλο. Επιστρέφω στον Γιώργο Σιδέρα. Ένα παράδειγμα που μπορώ να φέρω και συγγνώμη κιόλας, που μπορούμε να πούμε είναι ότι ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ πέρα στο νοσοκομείο είχαμε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, ένας συνάδελφός μας υγειονομικός, ο οποίος νόσησε. Αυτός ο συνάδελφός μας τέλος πάντων ήρθε σε επαφή με πολλούς εργαζόμενους στο νοσοκομείο και 15 εξ αυτών μπήκαμε σε καραντίνα συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Ενώ ας πούμε η λογική, η κοινή λογική, δεν λέω για την επιστημονική, η κοινή λογική λέει ότι εμείς οι 15 θα έπρεπε, παρόλο που ήμασταν συμπτωματικοί, να είχαμε κάνει το τεστ διάγνωση του κορονοϊού, να δούμε αν είμαστε υγιείς ή όχι για να επιστρέψουμε στη δουλειά μας, λόγω ελλείψεων των τεστ, μας βάλανε μια εβδομάδα σε καραντίνα και μετά από μια εβδομάδα μας είπαν επιστρέψτε στη δουλειά. Αυτό προφανώς επειδή δεν έχουν διαθέσιμα τεστ για να μας κάνουν. Απ' την άλλη όμως, αν έχεις 200 και 300 ευρώ, μπορεί να πας σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, το οποίο μπορείς να πας να κάνεις το τεστ χωρίς να έχεις, ας πούμε, και παραπεμπτικό από κάποιον γιατρό με δικιά σου πρωτοβουλία. Αυτό πάλι δείχνει μια αναντιστοιχία ανάμεσα σε αυτά που θα έπρεπε να γίνουν και σε αυτά τα οποία γίνονται. Είναι μια αναντιστοιχία που δείχνει ότι η πολιτική που ακολουθεί η σημερινή κυβέρνηση υποτάσσεται στους νόμους της αγοράς, δηλαδή στους νόμους κόστους-οφέλους, για να μην θίξει, ας πούμε, επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι στους κανόνες της επιστήμης. Τώρα, πάω στον Γιώργο Σιδέρη, γιατί από Φεβρουάριο ακόμη η κυβέρνηση, ο αρμόδιος υπουργός μας είπαν ότι είμαστε φορακισμένοι. Υπάρχει σχέδιο, έγκαιρα παίρνουμε μέτρα και προχωράμε. Όμως οι πάντες παρατηρούν κενά, ελλείψεις, προβλήματα, ακόμη και στο αν έχουμε μάσκες ή δεν έχουμε μάσκες. Πώς έτσι, πώς φτάσαμε σε αυτό από το θωρακισμένοι στο να μετράμε προβλήματα? Καλά, το θωρακισμένοι είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Μιλάμε για 30.000 κενά σε υγειονομικό προσωπικό, 22.000 σε νοσηλευτές και 6.000 σε γιατρούς, σε κενές οργανικές θέσεις, στην προ-κορονοϊού εποχή. Θυμίζω, για παράδειγμα, στο δικό μου νοσοκομείο, στο Αττικό, ότι είχαμε ένα τεράστιο πρόβλημα με 100, 120, 140 ράντζα μετά από κάθε γενική εφημερία. Πόσο μάλλον, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πώς πρέπει να είναι τα πράγματα τώρα και πόσο μεγαλώνουν τα προβλήματα. Κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Νοσοκομείο Καστοριάς, που σήμερα έγινε και ιδιαίτερη μνήμα. Έγγραφο του διοικητή, υπάρχει έγγραφο του διοικητή, το οποίο ανοίγει τραπεζικό λογαριασμό και καλεί τον κόσμο σε ό,τι προερίστε. Αυτό είναι το θωρακισμένο σύστημα που υποτίθεται ότι δεν έχει κανένα κενό και ότι όλα έχουν επάρκεια. Νοσοκομείο Χαλκίδας. Καταγγελία συναδέλφων μας εδώ και 3-4 μέρες, η οποία λέει πως δεν υπάρχουν ούτε απλές χειρουργικές μάσκες. Υπάρχουν νοσοκομεία που στους εργαζόμενους δίνουν μάσκες καρναβαλικού τύπου. Στο δρομοκαίτιο τις ράβουν μόνοι τους. Σε όλα τα νοσοκομεία χρεώνεται ο γιατρός μία μάσκα για ένα 24ωρο. Στο δικό μου νοσοκομείο πάλι, 8 αναπνευστήρες που προστέθηκαν είναι αναπνευστήρες που πάρθηκαν από το νοσοκομείο της Βέρειας. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα. Αλίμονο τους, εάν μας αναγκάσουν να επιλέξουμε ποιος θα διασωληνωθεί. Αλίμονο τους. Και αυτό το λέμε έτσι γιατί το 2020 δεν μπορεί να παίζονται ανθρώπινες ζωές επειδή υπάρχουν ελλείψεις σε πράγματα που γνωρίζουν ότι υπάρχουν. Και αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και μια πλευρά ακόμα. Αυτοί οι διοικητές και διάφοροι άλλοι εγκάθετοι της κυβέρνησης, οι οποίοι λένε στον κόσμο ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δεν επιτελούν καλό ρόλο γιατί παροπλίζουν, δεν βοηθούν γιατί ο πανικός δεν προκύπτει εάν γνωρίζεις τα προβλήματα. Γιατί αν τα γνωρίζεις, παλεύεις να τα λύσεις. Ο πανικός προκύπτει όταν ο κόσμος και η υγειονομική και ο λαός καταλαβαίνει ότι εάν βγει από το σπίτι του, μετά θα βρεθεί μπροστά σε ένα ανοχήρωτο σύστημα εάν που κάτσει στραβή. Από εκεί προκύπτει ο πανικός. Και το λέμε γιατί ακούσαμε πως πήγε και ο Υπουργός Υγείας πριν 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη. Και προσέξτε τώρα τις 2 τελευταίες μέρες τι έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε επίσημη καταγγελία από συνάδελφό μας το ΑΧΕΠΑ που είχε συμπτωματολογία. Δεν δέχτηκαν να τον εξετάσουν. Δεν δέχτηκαν να τον εξετάσουν. Και πήγε στον ιδιωτικό τομέα που του έκανε φιλική τιμή 70 ευρώ, φανταστείτε να μην ήταν φιλική, τι θα έπαιρνε, και
Δεύτερο παράδειγμα, έχουμε το έγγραφο το οποίο κλείνει όλα τα περιφερειακά αγροτικά ιατρία της τρίτης και της τέταρτης ΥΠΕ. Και την ίδια ώρα αυτοί οι άνθρωποι καθησυχάζουν μπροστά σε ένα κίνδυνο που, όπως λένε οι ίδιοι, έρχεται. Ξέρετε, όλοι μας θέλουμε αισιοδοξία, αλλά άλλο αισιοδοξία, άλλο να πετάς στα σύννεφα και να μην για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς να καθησυχάζεις τον κόσμο. Και αυτό που εμείς ξανατονίζουμε είναι πως πρέπει να υπάρχουν κάποια μέτρα άμεσα τώρα, αυτά που έχουμε ανακοινώσει και στα κείμενά μας και στις διαμαρτυρίες μας, γιατί αύριο θα είναι αργά. Τώρα πρέπει να λογαριαστούμε λοιπόν με αυτή την πολιτική, τώρα να υπάρχουν μέτρα. Κώστα Κυρλά, ήθελα να επιμείνω λιγάκι σε αυτό που έθεσες με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή, με έναν γιατρό που υποτίθεται εγώ που έχω ένα σύμπτωμα και ενδεχομένως να είναι ύποπτο για κορονοϊό, θα πρέπει να απευθυνθώ. Υπάρχει κόσμος που ανησυχεί μην κολλήσει. Υπάρχει κόσμος που μπορεί να έχει ένα συνάχη και να έχει και κάποια δέκατα και σου λέει: τι γίνεται τώρα, πού θα πάω, και του λένε: μείνε εκεί, βρες ένα γιατρό. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Κοιτάξτε, ουσιαστικά και εδώ στην Πρέβεζα και στις περισσότερες περιοχές της περιφέρειας, όπως νομίζω και στην Αττική σε μεγάλο μέρος, βλέπουμε ότι το πρωτοβάθμιο δίκτυο υγείας, ουσιαστικά η πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι κάτι το ανύπαρκτο. Εδώ πέρα όλοι αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι είναι με ήπια συμπτώματα, πρακτικά δεν έχουν γιατρό στον οποίο να απευθυνθούν. Επειδή στο νοσοκομείο δεν μπορούν να μπουν, τους κόβουν από την πύλη, όπως σας προείπα και πριν, και πρωτοβάθμιο δίκτυο για να εξεταστούν δεν υπάρχει. Αυτό τη στιγμή που στην πόλη της Πρέβεζας, στον Ιατρικό Σύλλογο Πρέβεζας, υπάρχουν δεκάδες γιατροί οι οποίοι θα μπορούσαν να επιτελέσουν αυτό το ρόλο. Γιατροί οι οποίοι είναι αυταποσχολούμενοι, γιατροί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι αλλά αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι. Είναι δηλαδή έμψυχο επιστημονικό δυναμικό το οποίο παραμένει αναξιοποίητο. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσει αυτός όλο το δυναμικό να αξιοποιηθεί είναι να επιταχθεί, να δημιουργηθεί μια πρωτοβάθμια δομή μέσα στην πόλη της Πρέβεζας και σε κάθε επαρχιακή πόλη και οπουδήποτε μέσα στην Ελλάδα, η οποία θα δουλεύει όλο το 24ωρο και θα εξετάζει αυτούς τους ασθενείς, ώστε να τους δίνει και ένα τηλέφωνο, δηλαδή να υπάρχει ένας γιατρός που θα τους εξετάσει, να τους καθησυχάσει, να τους πει ότι δεν έχετε τίποτα, να πάρει και το τηλέφωνό μου και αν έχεις κάποια συμπτώματα επιπλέον, πάρε με τηλέφωνο. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Ένα δεύτερο σκέλος, μια άλλη παράμετρο που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και την οποία θα πρέπει να τη βάλουμε στη συζήτηση. Γιατί μιλάμε τώρα ακόμα για πρόληψη, δηλαδή για να μην επεκταθεί η νόσος, η πανδημία αυτή μέσα στον ελλαδικό χώρο, μέσα στην κοινότητα. Είναι ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή σε χώρους δουλειάς όπως είναι το νοσοκομείο, γιατί εκεί μέσα μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη διασπορά. Είχαμε πολύ κλασικό παράδειγμα, όπως σας είπα εδώ πέρα στην Πρέβεζα. Αν νοσήσει κάποιος επαγγελματίας υγείας, δεν υπάρχει κλίδες ασφαλείας να προστατευτεί ο ένας από τον άλλον. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερον είναι να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις σε μεγάλους εργασιακούς χώρους. Γιατί οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι, όπως είναι τα εργοστάσια, όπως έχουμε εδώ πέρα παραδείγματος χάρη πολλά χειροστάσια, έχουμε στην περιοχή της Φιλιππιάδας, ή έχουμε παραδείγματος χάρη γαλακτοβιομηχανία, μεγάλες μονάδες γαλακτοβιομηχανίας κτλ. Που εργάζονται πάρα πολλοί εργαζόμενοι, εκεί θα πρέπει να τηρηθούν κάποια συγκεκριμένα μέτρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε σε αυτούς τους μεγάλους χώρους δουλειάς μπορεί να υπάρχει και μεγάλη διασπορά. Παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε ένα εργοστάσιο εδώ πέρα το οποίο συσκευάζει καπνιστό σολομό, ο οποίος έχει μέσα εκατοντάδες εργαζόμενους, και εκεί πέρα θα πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένοι κανόνες ασφαλείας, γιατί ένας άμα νοσήσει μπορεί να κάνει μεγάλη διασπορά στην τοπική, δηλαδή επικίνδυνο. Η μεγάλη χώρα δουλειάς είναι κάτι το οποίο είναι επικίνδυνο. Από την πλευρά του κράτους δεν υπάρχει καμία μέρημνα πώς αυτό θα αναχαιτιστεί, πώς θα προφυλαχτούμε, θα θωρακιστούμε από ένα τέτοιο ενδεχόμενο κίνδυνο διασποράς. Αυτό το ιερό δισκοπότηρο του να μην έχουμε ζημιά στο επιχειρηματικό κέρδος δεν το ακουμπάει κανένας, θέτοντας προφανώς σε κίνδυνο μια ολόκληρη κοινωνία. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το γεγονός ότι εδώ πέρα η μοναδική γραμμή άμυνά μας, έτσι όπως είναι δομημένο το σύστημα υγείας το οποίο το υπονομεύουν τόσα χρόνια με τις πολιτικές που ακολουθούν, η μοναδική γραμμή άμυνά μας είναι να μην νοσήσουμε μαζικά. Γιατί έτσι και έχουμε αριθμό κρουσμάτων που εμφανίζεται στις άλλες περιοχές της Ευρώπης όπως η Ιταλία κτλ., εμείς εδώ πέρα θα έχουμε πολύ χειρότερες επιδόσεις, γιατί είναι ακόμα πιο αδύνατο
σύστημά μας, σε αριθμό κλινών, μεθ κτλ. Λοιπόν, η μόνη γραμμή μας είναι να μην νοσήσουμε και σε αυτήν, πάλι στο όνομα του επιχειρηματικού κέρδους, κάνουμε εκπτώσεις και θέτουμε κίνδυνο. Πριν κλείσουμε, ένα πολύ σύντομο αισιόδοξο μήνυμα σε όλους εμάς και εσάς βεβαίως, που είμαστε αυτοπεριορισμένοι, κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο. Γιώργο. Αισιόδοξο μήνυμα μπορεί να προέλθει μόνο όταν ο λαός μας και οι υγειονομικοί μείνουν ενεργητικοί. Έχουμε τεράστια αποθέματα, ξέρετε, και αλληλεγγύης και ανοχής. Αλλά αυτό που δεν έχουμε καθόλου, γιατί έχουμε φτάσει, ξέρετε, στα όρια μας, είναι αυτή η κοροϊδία, ο καθησυχασμός, η αποχάβνωση, η προσπάθεια να κρυφτούν κάτω από το χαλί προβλήματα για τα οποία φωνάζαμε και θα φωνάζουμε. Λογαριαζόμαστε κάθε μέρα με αυτούς που μας έφεραν σε αυτή την κατάσταση, αλλά δεν γίνεται να μην δώσουμε αυτή τη μάχη με αξιοπρέπεια, με αισιοδοξία, μένοντας δυνατοί και στη σκέψη και στη δράση και στην πράξη. Και αυτό που λέμε στον κόσμο είναι να δει λίγο περισσότερο, λίγο καλύτερα τη μεγάλη εικόνα, γιατί η άλλη μέρα θα είναι τελείως διαφορετική και προφανώς να πούμε περαστικά, γιατί αυτό καμιά φορά, ξέρετε, το ξεχνάμε, και σε όσους νοσούν. Να πάνε καλά αυτοί οι άνθρωποι, εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και η σκέψη μας και το μυαλό μας είναι πάντα μαζί τους. Κώστα. Εγώ τώρα με τη σειρά μου θα ήθελα να καλέσω αυτούς που μας ακούνε και γενικότερα τους συμπολίτες μας, τον ελληνικό λαό, να απαιτήσουν από τη σημερινή κυβέρνηση, να απαιτήσουν από την οργανωμένη πολιτεία, από το κρατικό μηχανισμό, όπως οι ίδιοι οι πολίτες έχουν αναλάβει τη δική τους ατομική ευθύνη και έχουν επιδείξει αυτή την ωριμότητα που επιδεικνύουν μέχρι στιγμής, να απαιτήσουν και από την κυβέρνηση, να απαιτήσουν και από το κράτος να αναλάβει τη δική του την κρατική ευθύνη. Εγώ καλώ τους συμπολίτες μας που μας ακούνε να αναρωτηθούν και να απευθυνθούν στη σημερινή κυβέρνηση, σε αυτούς που μας κυβερνάνε, και να τους πούνε ότι οι κοινωνίες υπάρχουν, οι οργανωμένες κοινωνίες υπάρχουν για να υπηρετούν τις ανθρώπινες ανάγκες. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μπροστά σε αυτή την επίγουσα κατάσταση, μπροστά σε αυτή την πανδημία, θα πρέπει και η σημερινή κυβέρνηση να αφήσει τις ιδεοληψίες της, οι οποίες βάζουν μπροστά το επιχειρηματικό κέρδος από τις ανθρώπινες ανάγκες, δηλαδή από την υγεία του λαού, και να το αντιστρέψουν. Δηλαδή να κάνουν αυτό το οποίο είναι το ορθό, το οποίο είναι το λογικό και είναι και το ανθρώπινο, να βάλουν πάνω απ' όλα την υγεία του πληθυσμού. Και ας έχουν και κάποιοι επιχειρηματίες ζημία, δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα μας. Ελπίζω σύντομα να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.